Κύριε Κατρούγκα, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, καλή χρονιά να έχουμε, καλύτερη από πέρσι. Έτσι όπως είναι όμως τα πράγματα, Υπουργέ μου, με εσάς που την ανοίξατε, κάνατε ποδαρικό, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μακάρι να το σκεφτείτε λίγο διαφορετικά και να δούμε τι θα γίνει. Πείτε μας. Το αντίθετο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι καλύτερη για όλους. Για να δούμε, Υπουργέ. Πείτε μας καταρχήν τι γίνεται στη Γερμανία με τις επαφές. Η εκτίμησή σας, διάβασα μια δήλωσή σας χθες το βράδυ στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, ότι οι θεσμοί δεν έχουν πρόβλημα με το σχέδιο και μάλλον θα περάσει από εκεί. Αυτό βγαίνει σαν συμπέρασμα από τις πρώτες σας επαφές. Ακούστε, οι επαφές που έχουμε εδώ στη Γερμανία δεν είναι με τους θεσμούς. Τα πρώτα νέα που έχουμε είναι σε επίπεδο των τεχνικών κλιμακίων και οι διαρροές που ήδη έχουν αφήσει στα μέσα ενημέρωσης δηλώσεις στο Reuters. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως, από τις επαφές που είχαμε και πριν, ξέρουμε ότι έχουν δεχτεί το γενικό περίγραμμα της μεταρρύθμισης. Ναι. Έχουν δεχτεί ότι θα έχουμε μια εθνική σύνταξη σαν βάση του χτισήματος των νέων συντάξεων, ότι αυτή η σύνταξη θα αποσκοπεί στο να αντιμετωπίσει τη φτώχεια των ηλικιωμένων. Και βέβαια από εδώ και πέρα έχουμε το διάβολο που κρύβεται στις λεπτομέρειες. Να κουβεντιάσουμε τα ποσοστά αναπλήρωσης. Δεν άφησαν να εννοηθεί ποτέ ότι δεν θα είναι σκληρή η διαπραγμάτευση. Σκληρή θα είναι. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια αποδοχή της γεωμετρίας της αρχιτεκτονικής μεταρρύθμισης. Τώρα, εκτός από αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση που λέτε θα γίνει στο εξωτερικό, υπάρχει και μια σκληρή συζήτηση στο εσωτερικό για τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στο νόμο. Ήδη ο κύριος Μπούρλος που ήταν εδώ το πρωί μας είπε ότι θα μετέχει σε αυτή την επιτροπή. Ήδη κάνατε τις πρώτες διορθώσεις για τα μπλοκάκια. Συζητάτε με τους δικηγόρους για τα αιτήματά τους που από ό,τι λέγεται πολλά θα δεχτείτε. Μπορείτε να μας πείτε ένα περίγραμμα. Πού αλλού βλέπετε βελτιώσεις που είστε, που δέχεστε να κάνετε, να προχωρήσετε σε αυτές, ούτως ώστε τα πράγματα να κυλήσουν πιο ομαλά και σε επίπεδο ψήφισης από τη Βουλή, αλλά και σε επίπεδο κοινωνικής αποδοχής? Ναι, βεβαίως. Πρώτα-πρώτα να σας πω ότι για τα μπλοκάκια δεν κάναμε καμία διόρθωση. Απλώς εξηγήσαμε τι είχαμε προβλέψει. Είχαμε προβλέψει δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι, νέοι επιστήμονες συνήθως, ακριβώς επειδή τυπικά είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, στην ουσία έχουν εξαρτημένη εργασία, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως οι μισθωτοί. Να έχουν επομένως και αυτοί την δυνατότητα να μην καταβάλουν το σύνολο των εισφορών mm-hmm. τους, αλλά να καταβάλουν το 6,5% και το 13,5% να το καταβάλουν οι εργοδότες τους. Από εκεί και μετά είμαστε σε μια επικοινωνία με τους ελεύθερους επαγγελματίες, όχι μόνο με τους δικηγόρους. Την ερχόμενη Τετάρτη έχουμε κανονίσει μια συνάντηση μια ομάδα εργασία για να δούμε τι μπορεί να γίνει ως προς τις εισφορές τους, χωρίς να αλλάξουμε βέβαια το βασικό χαρακτήρα του νόμου, που είναι ποιος, απόλυτη ισονομία. Ξέρετε κάτι, γιατί ο κύριος. Νωρίτερα, αυτό ήθελα να πω. Ο κύριος Μπούρλος, που τον έχετε στην Επιτροπή, μας είπε ότι είναι εξοντοτικές οι εισφορές που θα πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δηλαδή από 4.000, από 4 και 7.000 πηγαίνει στις 24-25.000 αυτό. Ποιος θα το σηκώσει αυτό? Για το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών, η ρύθμισή μας είναι καλύτερη. Θα πληρώσουν λιγότερα χρήματα. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί εμείς στην πραγματικότητα δεν αυξάνουμε τις εισφορές. Οι εισφορές παραμένουν εκεί που ήταν. Απλώς λέμε ότι υπολογίζονται στο πραγματικό εισόδημα. Στο παρελθόν τι γινόταν? Υπήρχαν ασφαλιστικές κατηγορίες, ασφαλιστικές κλάσεις, που θεωρούσαν τι, ανάλογα με τα χρόνια που είχε κανείς το επάγγελμα, ότι θα βγάζει περισσότερα χρήματα. Δηλαδή, ότι μέχρι την πρώτη πενταετία θα έχουμε λίγα χρήματα. Σαφές. Υπουργέ, αυτό δεν φοβάστε ότι θα αυξήσει την μαύρη εργασία, την εισφοροδιαφυγή και τα αδήλωτα εισοδήματα, ότι κάποιος θα προτιμά να μην τα δηλώσει? Να ακούστε. Λέμε το αυτονόητο, ότι ο καθένας θα πρέπει να επιβαρύνεται, όχι ανάλογα με ένα εικονικό εισόδημα, αλλά ανάλογα με το πραγματικό του. Και αυτό δημιουργεί πράγματι ένα πανικό. Ναι, αλλά παίρνει φορολογία, αυξάνεται. Παίρνει εισφορές, αυξάνεται το κόστος. Αυτός για ποιον θα δουλεύει, για το ασφαλιστικό ταμείο και για το κράτος? Ακριβώς λοιπόν για να αποφύγουμε ενδεχόμενες ακραίες συνέπειες, έχω δεχτεί να γίνει αυτή η συζήτηση. Αλλά υπάρχουν δύο πράγματα αυτά που δεν μπορούν να προχωρήσουν. Μισό λεπτάκι. Τα δύο πράγματα είναι η ισονομία. Όταν λέμε ότι οι αγρότες θα πληρώνουν από εδώ και πέρα από 6% που πλήρωναν 20, μπορούμε να πούμε ότι ο δικός μου κλάδος, οι δικηγόροι, θα πληρώνουν λιγότερα? Και να το πω εγώ, ένας δικηγόρος. Να σας ρωτήσουμε κάτι άλλο για τη διαδικασία. Επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ που είναι από το ΠΑΣΟΚ είπε ότι είναι διατεθειμένο το ΠΑΣΟΚ τα διαρθρωτικά κομμάτια του ασφαλιστικού να τα ψηφίσει. Συμφωνώ και με το δικό μας νόμο. Ναι. Το νομοσχέδιο θα έρθει σε ένα άρθρο ή σε πολλά άρθρα και με τη διαδικασία, όχι την βέβαια, κανονική του κατεπήγοντος.
Όχι βέβαια. Και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν άκουσα αυτή τη δήλωσή του για το προσέγγιση μας στη Γερμανία. Μου φαίνεται πολύ επικοδομητική. Η δική μας η πρόθεση είναι, ακριβώς επειδή πρόκειται για εθνικό ζήτημα, να γίνει και συζήτηση επ' αυτού, ήδη έχει ξεκινήσει, και προφανώς δεν θα εισαχθεί ούτε με διαδικασία κατεπήγοντος, ούτε θα είναι σε ένα άρθρο. Αυτό το νομοσχέδιο θα συζητηθεί με την κανονική διαδικασία. Υπουργέ μου, ξέρετε ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά όταν συνομιλούμε μαζί σας, αλλά εμάς ο χρόνος της εκπομπής τελείωσε. Και αν θα μπορούμε στον αέρα να ανανεώσουμε το ραντεβού ένα Σαββατοκύριακο ή ακόμη και το επόμενο ή όταν θα έρθει στη Βουλή, να σας έχουμε εδώ να τα εξηγήσουμε όλα. Φυσικά, είναι πρόθεσή μας να τα εξηγήσουμε. Το άλλο Σαββατοκύριακο λογικά θα πρέπει να είμαι Παρίσι, γιατί ξεκινούμε αυτό το μπαράζ επαφών. Γιατί είναι εθνικό θέμα, είναι όμως και ευρωπαϊκό και πρέπει να βρούμε στηρίγμα. Θα σας ξαναβγάλουμε τότε τηλεφωνικά από το Παρίσι για ό,τι θα έχει προκύψει στη διάρκεια της εβδομάδας, που είναι και φιλικό το περιβάλλον, και όταν επιστρέψετε με το καλό στην Αθήνα να τα πούμε και από κοντά διαζώσεις. Να τα πούμε, να τα πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Υπουργέ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.